Σε δύο άλλα στρατόπεδα θα περάσουμε τώρα, αυτά των γονέων με τα παιδιά τους. Κοντά μας ο κύριος Άγγελος Βουλδής, σύμβουλος σπουδών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Βουλδή. Χαίρετε. Άγχος το θέμα μας. Ναι. Και διαφορετικά εκδηλώνεται στους γονείς, στα παιδιά, αλλά υπάρχει και μία σύνδεση μεταξύ αυτών. Σωστά. Σωστά. Διάλεξα αυτό το θέμα γιατί είναι η λέξη που δεν υπάρχει περίπτωση να μην την ακούσω σε κάθε επίσκεψη που δέχομαι. Είτε είναι φοιτητές, είτε είναι μαθητές, ακούμε συνέχεια αυτή τη λέξη. Δηλαδή, όπως και σημαίνει η λέξη από το άγχο, που σημαίνει πνίγομαι, γι' αυτό λέμε και αγχώνει, τα παιδιά και οι γονείς νιώθουν πνίξιμο. Πνίξιμο γιατί, κύριε Βουλδή? Πολλές φορές δεν ξέρουν το γιατί. Δηλαδή, και εκείνοι που θέλουν να εστιαστούμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους τρόπους πώς το αντιμετωπίζουμε, το τι σημαίνει, για να μπορέσουμε κι εμείς να το ξεπεράσουμε. Γιατί πολλές φορές ακούω, φτάνουμε στο σημείο των παγκύπριων εξετάσεων και χάσαμε τις παγκύπριες, όχι επειδή δεν είχαμε διαβάσει, αλλά πήγαμε και γράψαμε με άγχος. Ναι. Θα εστιαστώ σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία είναι ότι στις περισσότερες φορές το άγχος είναι τζάμπα. Γιατί λείπει πληροφόρηση. Αντί να κάτσουμε, να ψάξουμε και να καταλάβουμε το πώς δουλεύει το σύστημα, το τι πρέπει να κάνω, ξεκινάμε να χωνόμαστε πριν να ξέρουμε. Άρα, σε αυτό το σημείο απευθύνεστε και στους δύο, απευθύνεστε και στους γονείς και στα παιδιά. Πάντα, και οι δύο. Μάλιστα. Και οι δύο, δηλαδή θα βγάλουμε την ουρά έξω από τους γονείς, γιατί οι γονείς, όπως έχουμε πει, είναι οι προπονητές. Άρα, ο προπονητής πρέπει πρώτος να γνωρίζει. Δηλαδή, βλέπω παιδιά, να σου δώσω παραδείγματα. Ναι, παραδείγματα. Παραδείγματα. Έρχεται, είμαι εγχωμένος, διαβάζω, δεν θα περάσω ιατρική. Του λέω, τι διαβάζεις? Μαθηματικά. Αφού δεν θα δώσεις μαθηματικά. Και μου λέει, όχι, αφού δεν θα δώσω. Δεν το ξέρει. Δηλαδή, λείπει το κομμάτι του ΠΑΣ της σωστής πληροφόρησης και το τι επιπτώσεις έχει. Αυτά είναι που πρέπει να μας τα πείτε εσείς, διότι η αλήθεια είναι ότι ένας γονέας θέλει το παιδί του να είναι καλό σε όλα. Ναι, αλλά γιατί? Οι απαιτήσεις των σχολείων και για να προχωρήσεις, αυτό επίσης πλασάρουν, ότι πρέπει να είσαι καλός σε όλα. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εσύ πρέπει να βάλεις το στόχο σου. Όλα ξεκινάνε από το στόχο σου. Και δεν χάθηκε, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα ταξίδι. Το σχολείο είναι ένα ταξίδι. Αν δεν αποτύχεις, δεν θα πετύχεις. Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος πρόεδευσε στη ζωή του χωρίς να αποτύχει. Για κάποιο λόγο, και συνήθως τα βάζουμε τις μαμάδες που έρχονται, γιατί αυτές είναι 10 φορές περισσότερο αγχωμένες από τα παιδιά τους, να μην πάρει κακό διαγώνισμα. Και τι κάνουνε? Από τη στιγμή που σκέφτεσαι ότι δεν θέλω να πάρει κακό διαγώνισμα το παιδί μου, τι κάνω? Πάω και το στέλνω φροντιστήριο. Ναι. Για να το προστατεύσω από την αποτυχία. Αν όμως δεν μπει στη διαδικασία να καταλάβει πώς θα κάνει λάθος κλπ, πώς θα βελτιωθεί? Ναι, αλλά δεν έχει επιπτώσεις κάποιες φορές. Η αποτυχία. Η αποτυχία με την έννοια στους στόχους που έχεις βάλει. Έχουμε τώρα τα τετράμινα. Κάποιες φορές. Συνέχεια είμαστε μέσα σε αυτό το ρυθμό. Να σας πω για τα τετράμινα. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό δεν θα μετρήσει πουθενά. Οι βαθμοί που θα πάρουν στην πρώτη ηλικίου, στη δεύτερη ηλικίου, αν δεν πάει καλά στο τετράμινο, που το 90% των παιδιών που εγώ προσωπικά βλέπω δεν έχουν πάει καλά. Και μαθητές του 20 και του 19. Επειδή το σύστημα δεν ήταν καλό ή δεν είναι ακόμα όριμο, πρέπει να τα ρίξουμε ότι αυτή η αποτυχία είναι το τέλος του κόσμου? Δηλαδή, η κάθε αποτυχία ή το κάθε σημείο που συμβαίνει έχει κάποιες επιπτώσεις. Κάποιες είναι σοβαρές και κάποιες όχι. Πρέπει να αξιολογήσουμε το κάθε πράγμα, το τι επίπτωση έχει. Μάλιστα. Άρα γνωρίζουμε, μαθαίνουμε πληροφορίες. Μπράβο. Γνωρίζουμε το σύστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει, πρώτον. Δεύτερον, δεχόμαστε τις αποτυχίες. Απόλυτα. Πέφτουμε για να σηκωθούμε. Ωραία. Να πάμε στο τρίτο κομμάτι. Ναι. Είναι το ότι για μένα δεν υπάρχει άγχος. Υπάρχει προσπάθεια. Είναι θέμα mindset, μέσα στο μυαλό μας. Αν εμείς το βάλουμε ότι θα προσπαθήσουμε περισσότερο,
Αυτόματα, και έρχονται και μου λένε, μα έχει άγχος, να προσπαθήσεις παραπάνω. Όσο περισσότερο προσπαθήσεις και εκεί την ώρα εστιαστείς την προσπάθειά σου και νιώθεις καλά μέσα σου, τότε το άγχος αρχίζει και πάει στην άκρη. Ναι, αλλά δεν μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας είναι και τα φροντιστήρια, κάποιος σας έλεγε. Τα φροντιστήρια. Τα επιπλέον εννοώ αυτά, όχι τα φροντιστήρια, οπωσδήποτε καλό κάνουν. Εννοώ εκείνα τα επιπλέον που αναφερθήκατε προηγουμένως. Ναι, θα πρέπει να τα κάνει και να προσπαθεί. Αν η προσπάθεια. Και να περάσουμε στο παιδί, ότι κοίταξε να δεις, θέλω να τα δώσεις όλα. Μπορεί να μην πας καλά. Είναι όπως το ποδόσφαιρο, όπως είναι στον αθλητισμό. Δηλαδή πρέπει να νικάς πάντα. Δεν γίνεται. Όχι. Άρα όμως το να προσπαθείς πάντα και όσο περισσότερο προσπαθείς. Υπάρχει ένας κανόνας που λέγονται οι 10.000 ώρες. Κάποιος γίνεται expert στο είδος του όταν κάνει 10.000 ώρες. 10.000 ώρες δημοσιογραφία, 10.000 ώρες συμβουλευτική εγώ, 10.000 ώρες διάβασμα το παιδί. Άρα όταν του περάσει από το μυαλό ότι κανένας από αυτούς οι οποίοι είναι καλοί έχουν περισσότερο μυαλό από σένα, γιατί δεν κάνουν τίποτα πυρηνικές επιστήμες στο σχολείο. Δηλαδή ένας μέσος νους μπορεί να τα βγάλει μια χαρά πέρα. Ναι. Βάλε να προσπαθήσεις περισσότερο. Άρα για μένα το τρίτο σημείο και πολύ πολύ σημαντικό που πρέπει και από εκεί και πέρα ξεκινάει το πώς θα προσπαθήσω. Μάλιστα, τον τρόπο. Ακριβώς, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάτσε διάβαση. Έρχεσαι και του λες κάτσε διάβαση. Και τον πρίζεις όλη μέρα, κάτσε διάβαση, κάτσε διάβαση, κάτσε διάβαση. Και εκεί υπάρχει μια τεχνική. Υπάρχει ένας τρόπος. Τα είπαμε στο προηγούμενο. Δηλαδή, βεβαίως. Το πώς ακριβώς θα κάτσεις να διαβάσεις, να προγραμματιστείς. Εγώ τα βάζω πάντα και λέω. Είναι όπως το ποδόσφαιρο, όπως το αθλητισμό. Πρέπει να έχεις πρόγραμμα. Και να ξεκουράζεσαι. Σήμερα, εχθές μάλλον, είδα τουλάχιστον 3 παιδιά που έχουν πάθει burnout, το έχουν κάψει. Όλη μέρα κάθονται και διαβάζουν λόγω όχι της προσπάθειας, λόγω του άγχους που έχουν. Ότι δεν θα γράψουν και φτάνουν στο σημείο να καούνε, να μην αποδίδουνε. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι η προσπάθεια δεν σημαίνει να μην ξεκουραζόμαστε, δεν σημαίνει να μην κάνουμε και ένα βήμα πίσω. Η ξεκούραση είναι πιο σημαντική από το να διαβάζεις. Μάλιστα. Γιατί, αλλά η δημιουργική ξεκούραση. Ναι. Δηλαδή κάθεσαι, έρχεσαι και έχεις προγραμματισμό. Διαβάζω, ξεκουράζουν. Διαβάζω, ξεκουράζουν. Λέτε για δημιουργική όμως ξεκούραση. Τι εννοεί? Ναι, δηλαδή ας πούμε εκεί την ώρα να κάνεις, να ακούσεις λίγη μουσική, να χαλαρώσεις. Όχι να πας να τσακωθείς με τη μάνα σου. Πάλι για το διάβασμα. ναι. Μάλιστα. Δηλαδή κάνε κάτι το οποίο σε ξεκουράζει. Μετά ξεκινάμε στις εξετάσεις. Εκεί είναι που γίνεται χαμός με το άγχος. Εκεί πρέπει να παίξεις με το μυαλό σου. Εγώ αυτό που είδα ότι δουλεύει σε πολλά παιδιά που τα βοηθάω στο διάβασμα είναι να μιλάνε την ώρα που γράφουνε. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε. Θέλω να σκεφτείς όταν είσαι στον πίνακα και προσπαθείς να λύσεις μια άσκηση. Εσύ τι κάνεις, ξεκινάς και λες θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, προσπαθώ και κατηγοριοποιώ στο μυαλό μου τις ομάδες των ασκήσεων, γιατί πάντα μαθαίνουμε κάποια συγκεκριμένα μοτίβα. Ναι. Και εστιάζομαι σε αυτό. Όταν αρχίσω και μιλάω με τον εαυτό μου την ώρα που γράφω, όχι θα φωνάζω, αλλά από μέσα μου. Ναι, ναι. Λέει, τώρα θα κάνω αυτή την άσκηση. Σε αυτή την άσκηση πρέπει να κάνουμε αυτό. Σε αυτό πρέπει να κάνουμε εκείνο. Τότε αυτόματα δεν προλαβαίνει το μυαλό να σκεφτεί. Να μπλοκάρει, ακριβώς, να αγχωθεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Τούτο το μυστικό. Το είδα το δουλεύει τέλεια. Δηλαδή την ώρα που ξεκινάς και κάνεις την εξέτασή σου. Μίλα με τον εαυτό σου. Μίλα με τον εαυτό σου σαν να την κλείνεις την άσκηση για τον καθηγητή στο φροντιστήριο ή στο σχολείο. Και την επεξηγείς. Είσαι στον πίνακα. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα, αν το κάνεις και το καταλάβουν τα παιδιά, πιστέψτε με όσους το έχω πει, δουλεύει τέλεια. Είναι πραγματικά έτσι μια πολύ καλή ιδέα, όντως. Το τέταρτο κομμάτι είναι το ότι. Υπάρχουν πολλά παιδιά που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Εκεί πρέπει να πάμε στους ειδικούς. Υπάρχουν οι ψυχολόγοι, υπάρχουν οι ψυχίατροι. Δεν είναι κακό να πάει κάποιος σε κάποιον ψυχίατρο και παιδί να τον βοηθήσει. Είναι επιστήμονες, ξέρουν πολύ καλά το έργο τους. Έχω στείλει πάρα πολλά παιδιά, γιατί πραγματικά φτάνει σε ένα σημείο και λες ότι αφού το βλέπεις ότι πριν το μιλήσεις κλαίει. Τον βλέπεις ότι τρέμει.
αυτές τις περιπτώσεις, όταν το κλείνεις κάτω από το χαλί και το αφήνεις. Μόνο χειρότερα θα μόνο γίνει. Μόνο χειρότερα θα το κάνεις. Έχω παιδιά, έτσι που θυμάμαι χαρακτηριστικά, πέρσι που δίνανε παγκύπριες, που αυτή τη στιγμή είναι φοιτητές, που υπήρχαν ψυχολόγοι που τους βοηθήσανε με τη δουλειά τους κλπ. Και πραγματικά κάθε φορά που τον έβλεπα εγώ για το θέμα του διαβάσματος, των εισιτήριων επιλογών, έβλεπα άλλο παιδί. Άλλο παιδί. Γιατί κατάφερε και της άλλαξε την οπτική γωνία των πραγμάτων. Και το μόνο, έτσι που θα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, είναι την απομάκρυνε από τη μάνα της. Καλά ακούσατε. Συνήθως και πολλές φορές οι γονείς κάνουν κακό από την πολλή αγάπη. Το αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέτε, κύριε Βουλδή. Εγώ θα έβαζα μέσα σε όλα αυτά μία λέξη, ρεαλισμός. Ναι. Ρεαλισμός, αντικειμενικότητα, βλέπουμε το τι γίνεται, βλέπουμε το παιδί μας, αντιλαμβανόμαστε και λίγο παραπάνω και όχι πίεση, όχι αυτό το πράγμα που σε μπλοκάρει. Αφινόμαστε, βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει και όλα θα γίνουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τις συμβουλές σας και για την εδώ παρουσία σας. Κάθε θέμα μαζί σας πολύ ενδιαφέρον και πολύ, πολύ χρήσιμο για τους γονείς και τα παιδιά. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ.